Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής κάποιο πρόβλημα με το αρχείο του No Oxygen από το Σταύρο Παπασταύρο. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να το ακούσουμε σίγουρα σε μια άλλη εκπομπή ή και μέχρι το τέλος της σημερινής. Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Κουρού. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και από μένα. Καλό σας μεσημέρι. Δεν πειράζει, γούρι λέγεται αυτό. Δεν τα ακούσαμε. Να είσαι καλά, Νικό, και χαιρόμαστε πολύ που μας δίνεται ξανά η δυνατότητα να μιλήσουμε. Έτσι, αυτή η πανδημία θα έλεγα ότι έχει παγώσει τα σχέδια πολλών δημιουργικών ανθρώπων, αλλά εσύ επανέρχεσαι δυναμικά και το No Oxygen ή Δεν Υπάρχει Οξυγόνο κάνει πρεμιέρα αυτή τη βδομάδα, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι δεν υπάρχει καμία ατυχία. Εμείς μιλάμε κάθε δύο χρόνια. Αν θυμάσαι, ναι, μιλήσαμε το 17 για την Ουτοπία. Μιλήσαμε το 19 για το Μια Νύχτα στην Κόλαση. 2021 για No Oxygen. Νομίζω δεν χάσαμε τον ήρμό μας. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ, έτσι. Δεν ξέρουμε, θα δείξει, ναι, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες πλέον και αβέβαιες. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Ακριβώς. Όχι μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο επιβίωσης. Φυσικά, ξέρουμε. Φυσικά, έχεις απόλυτο δίκαιο. Πρώτα απ' όλα είναι το υγειονομικό κομμάτι, έτσι, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει εκεί. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη γενικότερη ζωή μας. Αλλά εντάξει, ο πολιτισμός ίσως τώρα να έχει και μεγαλύτερη αξία και σημασία, έτσι δεν είναι, Νικό? Μακάρι να έχει και να μην υποτιμάται από αυτούς που δεν θα έπρεπε να υποτιμάται, όσο υποτιμάται. Μακάρι. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για σινεμά στις συνθήκες πανδημίας, προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό, με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο απαιτεί τη συνύπαρξη πολλών ατόμων, γυρίσματα. Δεν ξέρω κατά πόσο... καταρχήν να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πότε ετοιμάστηκε, ναι, πότε γυρίστηκε αυτή η ταινία? Όπως ακριβώς το λες είναι, εμείς αυτή η ταινία έχει μια προϊστορία τώρα 2 χρόνων και κάτι. Mm-hmm. Η ιδέα ξεκίνησε, την είχα στο νου μου έτσι αόριστα και την είχα συζητήσει με ένα φίλο που συμμετέχει κιόλας στο Σάκη των 30 φίλου. Mm-hmm. Και λέω βόηθαμε να βρούμε μέρη και λοιπά, γιατί ο Σάκης ήξερε. Και λέει ναι, να το συμφωνούμε εν πάση περιπτώσει. Και ξεκινήσαμε τα γυρίσματα το Σεπτέμβρη του 19. Μάλιστα. Τότε ξεκινήσανε στη Μαυροπηγή, μετά στο Ρήμνιο όταν δεν υπήρχαν νερά. Mm-hmm. Τον Οκτώβρη κάναμε εκείνη τη σκηνή στον Καταράκτη στο Σκεπασμένο. Μάλιστα. Και είχαμε μάλιστα, θυμάμαι και την ατυχία, το χειμώνα εκείνο 2019-2020 δεν είχε χιονίσει σχεδόν καθόλου στα μέρη μας και εμείς περιμέναμε πώς και πώς να χιονίσει για να κάνουμε το φινάλε. Mm-hmm. Και χιόνισε 2 φορές και κάθε φορά που προετοιμαζόμασταν μετά σταματούσε το χιόνι. Ήταν πάρα πολύ λίγο αυτές τις 2 φορές που χιόνισε εδώ γύρω. Ναι. Και μου είπε μετά ο Κώστας ο Μανταλιάς που μας έκανε τα ψηφιακά εφέ, στη μοναδική περιοχή που θα έχει χιόνι είναι στο Ανήλιο, απέναντι από το Μέτσοβο. Ούτε καν στο Μέτσοβο είχε χιόνι τότε. Και βρήκαμε μια καλή ευκαιρία τον Μάρτη πλέον του 20 και πήγαμε, ανεβήκαμε 1800 υψόμετρο σε ένα τέτοιο, ένα σκι ήταν εκεί πάνω. Mm-hmm. Και πήγαμε οι δυο μας και κάναμε τα γυρίσματα του φινάλε. Αλλά δεν είχε ξεκινήσει τότε ακόμα η πανδημία, ήταν αρχές Μαρτίου. Μας είχαν μείνει ήδη κάποια γυρίσματα τα οποία προϋπόθεταν κόσμο. Κόσμο. Με το που έρχεται η πανδημία λέμε όπα δεν γίνεται αυτό. Γιατί υπήρχαν και άλλες σκηνές που ήταν στην αρχική ιδέα, που ήθελαν κόσμο και πολύ κόσμο. Και εν πάση περιπτώσει εκεί κάπως λίγο κόψαμε, ράψαμε, κάναμε κάποιες ψηλοαλλαγές. Και μόλις μας ανοίξαν από την πρώτη πανδημία, τέλη Ιουνίου, κάνουμε τις σκηνές που ήθελε όχι πολύ κόσμο, κάποια άτομα, 15 άτομα ήταν ας πούμε, και με τις αποστάσεις και με όλα τα σχετικά. Και κάποια συμπληρωματικά πλάνα που κάναμε μετά το Σεπτέμβρη του 20 και μετά ξεκινήσαμε το μοντάζ. Όχι ότι πριν δεν μοντάραμε τις σκηνές που είχαμε, απλά άλλαζε. Mm. Επειδή αλλάζαν οι συνθήκες. Ναι, ήταν ένα τέτοιο πράγμα αυτό όλο. Είχε τον κόπο του βασικά και μια μεγάλη έγνοια και πρώτη φορά ασχολήθηκα τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με ταινία, δεν είναι μικρού μήκους, είναι μεσαίου μήκους. Μεσαίου μήκους. Με μια μικρή ταινία, εν πάση περιπτώσει, και όχι με μεγάλη, καλά στις μεγάλες τουλάχιστον 2 χρόνια, 3 χρόνια, μέχρι να τις βγάλουμε.
Βέβαια, Αυτό ήταν έτσι η ναι, πρώτη φορά το που. θετικό ήταν ότι πρόλαβες και έκανες τα περισσότερα πράγματα λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, έτσι. Ναι, εκείνα όμως δεν είχαν πολύ κόσμο. Μάλιστα, Κατάλαβες. αυτό Ήταν μια ίσχυε. ατυχία γενικότερη, αλλά μέσα στην ατυχία μας το παλέψαμε, το χειριστήκαμε. Και βέβαια μετά άρχισε αυτό το δύσκολο μοντάζ, γιατί ήταν όντως δύσκολο το μοντάζ σε μια τέτοια ιστορία. Ήθελα να έχει κάποιους ρυθμούς εσωτερικούς, να έχει τους αργούς ρυθμούς που θέλαμε, αλλά να έχει και μια εσωτερικότητα. Αυτό ήταν, δηλαδή, έκανα τη μία, άλλαζα την επόμενη, ξανά άλλαζα μετά, ξανά, δηλαδή γινόταν ένα τέτοιο πράγμα. Μετά μας έγραψε ο Σταύρος τη μουσική που ήρθε και έδεσε, σαν καπάκι ας πούμε. Ο οποίος είναι και γνωστός από τους πρώτους αγώνες του ελληνικού τραγουδιού, έτσι, του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Σταύρος είναι ένας μεγάλος μουσικός μας, εδώ στα Δρόμενα, εδώ και 40 χρόνια. Έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Εγώ θυμάμαι το τραγούδι του από την αρχή, το οποίο υπάρχει και στην ταινία μας, να το πούμε. το «Μίλα μου για μίλα», πάρα πολλά πράγματα έχει κάνει ο Σταύρος. Και είναι και πολύ καλός φίλος. Και έτσι πολύ, όταν είναι να δημιουργήσουμε κάτι επικοινωνούμε πάρα πολύ. Παρόλο που δεν τον έχω συναντήσει το Σταύρο ποτέ μου. Μέσω του διαδικτύου και μέσω του τηλεφώνου. Και σε αυτό, επειδή ήταν και ο Σταύρος έτσι, ήθελε να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, το πέδεψε πάρα πολύ το θέμα και έχει κάνει μια μουσική που νομίζω συμπληρώνει την εικόνα. Δεν έχουμε πολύ διάλογο στην ταινία. Έχουμε πλάνα. Έχουμε πολύ λίγο διάλογο και η μουσική είναι αυτή που συμπληρώνει την ταινία. Και βέβαια αυτό που παρατηρώ πάντα Νίκο και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι υπάρχουν κάποια άτομα στους συντελεστές που είναι σταθερά, δηλαδή έχεις δημιουργήσει και εκείνες τις διαπροσωπικές σχέσεις και οι ταινίες πραγματικά αφορούν την πόλη γενικότερα, έτσι. Για την πόλη και όλο τον κόσμο. Και όλο τον κόσμο. Τώρα, βγαίνει η ταινία μετά από ένα καλοκαίρι, θα έλεγα ότι είναι ίσως πιο επίκαιρη από ποτέ. Θα ήθελα λίγο να μας πεις για την ταινία, για το θέμα της. Δεν ξέρω, μ' ακούς Νίκο? Κάποιο πρόβλημα να ξαναπάρουμε, να πάμε λίγο σε ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο τον Γκουρού. Κάτι... μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Νίκο τον Γκουρού. Τον έχουμε όμως ξανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο. Δεν πειράζει, δύο φορές γούρι σήμερα. Ναι, όλα καλά θα πάνε. Είχαμε μείνει εκεί που σε έχασα ότι ναι. Μετά το καλοκαίρι αυτό το που τόσα είδαμε, τόσα καταστροφικά στο περιβάλλον μας και όλα αυτά με τις φωτιές και όχι μόνο, νομίζω ότι η νέα ταινία είναι ίσως πιο επίκαιρη από ποτέ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Νίκο μου, να σου πω το εξής. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε δει. Αυτά όλα που είδαμε φέτος. Τα έχουμε ξαναδεί. Απλά φέτος πήρανε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Και για ποιο λόγο πήραν τόση μεγάλη έκταση? Με το απλοϊκό μυαλό μου τώρα θα σου πω εγώ. Γιατί πολύ λίγες φορές, εάν όχι ποτέ, δεν τιμωρήθηκε ο υπεύθυνος. Εγώ αυτό από εκεί ξεκινώ. Υπάρχει μια ατιμωρησία σε αυτό όλο. Τώρα, φταίει το περιβάλλον σε αυτό. Σαφώς και το περιβάλλον κάνει τη μεταβολή του. Είναι και αυτό μέσα στη φύση. Σίγουρα. Αλλά δεν είναι και όλο, μην το ρίχνουμε όλο εκεί. Υπάρχουν και ενδείξεις, όπου πολλές από τις φωτιές αυτές ήταν λίγο περίεργες. Ξεκίνησα λίγο περίεργα. Πάντως είναι ένα θέμα που γενικά είναι διαχρονικά σε αποσχολεί, έτσι, αυτό. Πρέπει να μας απασχολεί όλους, όλους όμως, πρέπει, γιατί ένας να είναι αυτός που δεν έχει ευαισθησία σε αυτό μπορεί να κάνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή και που πρέπει όλοι πλέον να ανασκουμποθούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην προκαλούμε περισσότερες καταστροφές στο περιβάλλον που μπορούμε να τις προκαλέσουμε με το να πετάμε ένα τσιγάρο κάτω και εγώ καπνιστής είμαι και καμιά φορά συνηθίζω να σβήνω τη γόπα μου στο πάτωμα έξω, αλλά προσπαθώ να το κόψω. Δεν μιλάω, δηλαδή δεν μιλάω μόνο για τους άλλους, μιλάω και για μένα. Στο να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά,
στο να μην λερώνουμε, να μην πετάμε χαρτιά. Αυτά τα απλά πράγματα. Ακριβώς. Τα απλά, τα οποία όμως πραγματικά είναι τόσο σημαντικά, γιατί πολλές από αυτές τις πυρκαγιές, ας πούμε, φέτος ξεκίνησαν από τέτοια απλά πράγματα που δεν τηρούμε. Δεν τηρούμε και που δεν τα σκεφτόμαστε. Δεν είναι στις συνήθειές μας. Θα πρέπει ίσως να το δούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, να το βλέπουμε πιο σοβαρά. Γιατί εντάξει, μην πάμε στο άλλο κομμάτι που είναι ότι πολλοί κόσμος έχασε τις περιουσίες του. Βέβαια. Και εδώ υπάρχει ένα τραγικό, μια τραγική κατάσταση. Ήταν σκηνές που πραγματικά δύσκολο θα φύγουν από τη μνήμη μας, όλες αυτές οι σκηνές που είδαμε το καλοκαίρι. Και πραγματικά είναι, τι να πω, αυτή η μανία, η αυτοκαταστροφική του ανθρώπου να επιβληθεί στη φύση. Δηλαδή, στο τέλος, ένα αποτέλεσμα θα έχει, όπως γράφει. Δεν υπάρχει και λόγος πλέον να επιβληθεί. Έχει επιβληθεί ήδη πάρα πολύ στη φύση. Ακριβώς. Δεν έχει κανένα λόγο να επιβληθεί περισσότερο. Μπορεί να συμβιώσει και με τα άλλα πλάσματα αυτού του πλανήτη. Βλέπουμε κακοποίηση ζώων, επίσης ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που μας έχει όλους, μας έχει καταβάλει αυτό το πράγμα. Δεν να σκεφτούμε γίνει και λίγο τα ζωάκια που ζουν, το σκύλο, τον αδέσποτο, αυτό από εδώ από εκεί. Δηλαδή είναι ένα σωρό πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι με τα ζώα έχει γίνει μια πρόοδος όσον αφορά τις ποινές, ίσως, Νίκο, έτσι. Μακάρι αυτό να αλλάξει κάτι, αλλά ξέρεις, ο άνθρωπος ο προβληματικός που σκοτώνει ένα ζώο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Πρέπει να πάει σε έναν ειδικό άνθρωπο να ακολουθήσει θεραπεία. Θεωρώ ότι είναι. Δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό να θες να σκοτώσεις. Δεν είναι φυσιολογικό ούτως ή άλλως. Όχι βέβαια. Ωστόσο, Νίκο, η ταινία δεν κλείνει με απεσιόδοξο μήνυμα, αλλά αντιθέτως με αισιόδοξο. Έτσι. Η ταινία ήταν. Αυτό ήταν η ιδέα του Σταύρου. Που όπως το γυρίζαμε και αυτά, κάποια στιγμή μου λέει: κοίταξε να δεις, είσαι τόσο απεσιόδοξος που εγώ στο τέλος αυτό, όταν το δω, θα πάθω κατάθλιψη. Δεν μπορώ να δω ένα τέτοιο πράγμα που να κλείνει έτσι. Σκέψου πώς και τι, πρέπει κάπως κάτι πέρα από το μήνυμα που θες να δώσεις, να δώσεις και μια αισιοδοξία στο τέλος. Mm-hmm. Βέβαια, για μας έτσι τώρα, αυτό που ζούμε, δεν είναι αισιοδοξία, δεν υπάρχει αισιοδοξία. Mm-hmm. Αλλά έτσι όπως το κλείνουμε, ναι. Κλείνουμε με έναν τόνο αισιοδοξίας. Δεν θέλω να πω βέβαια το πώς κλείνουμε. Φυσικά. Νίκο, τώρα να πάμε λίγο στα διαδικαστικά, στο πώς θα προβληθεί η ταινία, από πού θα ξεκινήσει και μας ενδιαφέρει και εδώ στην περιοχή μας. Θα υπάρξουν προβολές της ταινίας. Ναι. Η ταινία καταρχάς ξεκίνησε να έχει κάνει την πρεμιέρα της τον περασμένο Μάιο στην Αγγλία. Ήταν στο Lift of Seasons. Που είναι, βρίσκεται στα Pinewood Studios της Αγγλίας. Εκεί το Μάιο, εμείς την ολοκληρώσαμε, θυμάμαι, 26 Απριλίου και το Μάιο μας την πήραν εκεί και έκανε εκεί μια πρώτη προβολή. Τώρα, η προβολή εδώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην Αρχαία Κόρινθο, στο 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κορινθίας. Στο πολιτιστικό κέντρο Αναστασία Κεφάλα που βρίσκεται στο κέντρο της Αρχαίας Κορίνθου, περίπου η προβολή θα γίνει στις 8. Είναι ένας ανοιχτός χώρος πολύ όμορφος με μια τεράστια οθόνη όπου με καθίσματα θα τηρηθούν οι αποστάσεις. Θα βρίσκεσαι εκεί, Νίκο, Θα είμαι, αλίμονο. Δεν μπορούσα να μην είμαι. Προφανώς απλά λόγω πανδημίας ξέρεις πολλά πράγματα. Δυστυχώς τα στερηθήκαμε, όπως μου είπες και πριν, και αυτό δεν το συζητήσαμε καθόλου. Γιατί έχω να συμμετάσχω έτσι σε προβολή ταινίας δικής μου πάνω από 2 χρόνια. Είναι κάτι που μου έχει λείψει πάρα πολύ. Το θεωρώ πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό του αποτελέσματος. Περισσότερο ακόμα και από ένα βραβείο, από ένα δέντρο που θα σου στείλουν από ένα φεστιβάλ του εξωτερικού. Το κυριότερο βραβείο είναι αυτό. Το τι θα πάρεις εσύ από τον κόσμο, να δεις τι πήρε ο κόσμος από αυτό που του πρόσφερες εσύ. Έτσι. Και εσύ μετά παίρνεις από τον κόσμο, δεν δουν και λαβήν αυτά. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Είναι αμφίδρομη. Και όταν βέβαια οι σχέσεις είναι και ειλικρινείς και δεν είναι, ξέρεις, του στυλ μόνο της κολακίας, αλλά κάποιος ισχωρεί και λίγο περισσότερο και σου λέει: ξέρεις εκείνο το σημείο, ξέρεις το άλλο το σημείο. Εμένα αυτά τα πράγματα μου κάνουν καλό. Δηλαδή να μου λέτε και λίγο τα τρώτα. Βέβαια, όχι, δεν τα ξέρω. Τα ξέρω, αλλά είναι σε περιπτώσεις όπου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και λες: εντάξει, αυτό ας το αφήσουμε, είναι μια ατέλεια και ίσως κάποια στιγμή το διορθώσουμε. Εντάξει, απλά ο κόσμος πάντα θέλει να πει και τον καλό λόγο όταν βλέπει έναν άνθρωπο κάτω από δύσκολες συνθήκες να δημιουργεί σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλίμονο, ναι, και αυτό το εκτιμώ. Ακριβώς. Αλλά ξέρεις,
Μ' αρέσει και εκείνη η πιο διεισδυτική ματιά ενός θεατή Φυσικά, που θα μου πει φυσικά. εκείνο το περίμενα κάπως αλλιώς ή να μου πει τη δική του εκδοχή. Δεν είναι ανάγκη να μου πει το λάθος μου, να μου πει εκείνο εγώ θα το ήθελα κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Πάντως, από ό,τι θυμάμαι, Νίκο, στην προηγούμενη ταινία υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έτσι, στην πρώτη προβολή που έγινε εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Ναι, και στην Ουτοπία, και στην Ουτοπία το 17, είχε γεμίσει σχεδόν το σινεμά και ακόμα περισσότερο και στο Μια νύχτα στην Κόλαση, που εκεί δηλαδή ένα σινεμά 500 θέσεων, λίγο κάτι στις άκρες και σε θέσεις όπου δεν είχες και πολύ μεγάλη ορατότητα. Δηλαδή πάρα πολύ. Και όλες τις μέρες που το παίζαμε. Αυτά τα λέω, αυτό το σημειώνω, γιατί κάποιοι μπορούν να ισχυριστούν ότι αυτά αφορούν μια πολύ μικρή ομάδα κόσμου. Δεν είναι έτσι όμως. Κάποιοι θα λένε πάντα κάτι. Δεν είναι έτσι. Όχι, γιατί να μας μια... απασχολήσουν. Πλέον δεν με απασχολούν οι κάποιοι που λένε. Οι κάποιοι μόνο θα λένε. Και πάντα θα λένε πράγματα που πιθανόν οι ίδιοι τα φαντάζονται. Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτό. Προφανώς. Εγώ ασχολούμαι με αυτό που συμβαίνει, με όλη την ειλικρίνεια και τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ξέρουμε τι κάναμε και ξέρουμε και τα λάθη μας. Και όπως σου είπα και πριν, εγώ τα λάθη μου τα ξέρω από πριν. Νίκο, στην Κόρινθο λοιπόν γίνεται η πρεμιέρα εν Ελλάδη, όπως είπες, την Παρασκευή στο πολιτιστικό κέντρο της Αρχαίας Κορίνθου, περίπου στις 8 το βράδυ. Αν κάποιος μας ακούει και είναι εκεί κοντά στα μέρη, θα χαιρόμαστε πολύ να τον βλέπαμε. 3 Σεπτέμβρη, Παρασκευή, η προβολή. Παρασκευή, ναι. Τώρα για το μετά, υπάρχουν κάποια φεστιβάλ που μου έχουν στείλει κάποιο μήνυμα ότι έχουν γίνει αποδεκτά, όχι στην Ελλάδα. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι για αυτά, γιατί είναι πιο μετά. Δηλαδή στο χειμώνα μέσα, που ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε. Ναι, φυσικά, φυσικά. Δεν μπορεί να γίνει ένας ασφαλής προγραμματισμός. Όχι, όχι, όχι. Είναι το τι θα σου προκύψει τώρα κοντά, τώρα που είμαστε ακόμα ανοιχτά. Γιατί λένε, πολλά λένε, θα μας κλείσουν πάλι και θα... είναι η κατάσταση έτσι. Δεν είναι κάτι σταθερό. Και πόσο μάλλον καθυστερούν και σένα αν θέλεις να κάνεις κάποια άλλη δουλειά, αν θέλεις κάτι να οργανώσεις, όλα αυτά είναι... ανασταλτικός παράγοντας. Αλλά μάθαμε να ζούμε με αυτό. Αν θέλεις, το χρησιμοποιούμε κιόλας, φτιάχνοντας πράγματα. Πέρυσι κάναμε το Cinefile Quarantine, μια ταινία που ήταν κατά παραγγελία από ένα φεστιβάλ της Ινδίας, που μας έστειλε σε κάποιους κινηματογραφιστές εκεί πέρα μηνύματα και λέει κάντε μας ταινιάκια που να έχουν σχέση με την καραντίνα. Το κάναμε μέσα από τα σπίτια μας. Και πήγε και πάρα πολύ καλά αυτό. Κάναμε και μια βερσιόν ελληνική μετά. Δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκουμε τρόπους και έτσι. Και... Ωστόσο, σου λείπουν τα εξωτερικά γυρίσματα, σου λείπει όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό έτσι, πάει, χάθηκε. Αυτό πάει, χάθηκε για την ώρα. Δεν θέλω να πω για πάντα, αλλά για την ώρα είναι κάτι, είναι σαν να πιαστώ όνειρο. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνουμε ποτέ. Θα το προσπαθήσουμε όμως. Φυσικά. Πιστεύω, Νίκο, ότι μετά το 22 θα έχουμε ένα φως στο τούνελ. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά την άνοιξη νομίζω θα υπάρξει μια ομαλοποίηση. Να δούμε τώρα βέβαια. Μακάρι να υπάρξει. Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω. Πάντως για μένα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και γιατί είναι δύσκολα. Γιατί δεν το έχουμε αποφασίσει όλοι ότι αυτό το πράγμα πρέπει εμείς να το διώξουμε. Και θα το διώξουμε με κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Και το βασικότερο από όλα, το κρατήστε την ψυχραιμία σας. Ναι. Και έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας. Δεν θέλω να πω σε πιο ιδιαίτερα πράγματα αυτό για τους διχασμούς και τις ανοησίες αυτές που λένε. Αλλά εγώ δεν πιστεύω σε κανένα διχασμό. Οι άνθρωποι όπως ήταν, έτσι είναι. Απλά τώρα βγαίνει ένας εαυτός περίεργος που ίσως έτσι να ήταν πάντα. Άποψή μου. Δεν πιστεύω. Νομίζω ότι όσοι είμαστε συνειδητοποιημένοι να κάνουμε κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε απέναντί μας, το κάναμε, το κάνουμε και θα το κάνουμε. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε. Νίκο, τώρα όσον αφορά, δεν ξέρω αν θα ήθελες να πεις κάποια πράγματα για τους συντελεστές. Φυσικά. Ήθελα επίσης να πω ότι τα γυρίσματα έχουν γίνει σε περιοχές του νομού Κοζάνης, για ακόμα μια φορά προβάλλει και του νομού Κοζάνης, ναι, και του νομού Κοζάνης, όπως είπα πριν, το Ανήλιο που είναι εκτός, στο Μέτσοβο εκεί, σε εκείνες τις περιοχές.
σε πονεμένα μέρη της, του νομικού Ζάνης. Δηλαδή σε χωριά που, που ήταν γκρεμισμένα. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω δεν υπάρχουν καν, ας πούμε. Δηλαδή προλάβαμε και καλύψαμε εκείνο εκεί. Το κάναμε το ντεκόρ μας εμείς, το κλέψαμε. Και τη μουσική είπαμε βέβαια ότι ανοίξει τον αξιόλογο Σταύρο. Η μουσική είναι στο Σταύρο. Για τους υπόλοιπους συντελεστές να τους αναφέρω. Προσαρμογή υποτίτλων Τζούντι Κάσο. Η κωμώσεις η Κική Αδαμίδου και η Δέσποινα Αδαμίδου, το μακιγιάζ η Νάνση Χαρίση, επιμέλεια κοστούμιών Βενετία Νάση, βοηθός σκηνοθέτη Βαγγέλης Εμμανουηλίδης, επιμέλεια ήχου Νίκος Γκουτζιομήτρος, εσύ δηλαδή. Θα σου πω μετά και ένα έτσι χαριτωμένο που είχαμε, αν το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι. Θα σου το πω μετά, θα το πούμε. Νίκος Γκουτζιομήτρος και Χρήστος Μαργαρίτης. Το πόστερ επιμελήθηκε ο Μιχάλης Τεμέλκος, τα ειδικά εφέ ο Κώστας ο Μανταλιάς. Επεξεργασία ήχου ο Δημήτρης Οστασινός. Μουσική, όπως είπαμε, ο Σταύρος ο Παπασταύρου. Διεύθυνση φωτογραφίες, κάμερα, εναέριες λήψεις, μοντάζ. Ο Κωνσταντίνος ο Μανουσαρίδης που είναι τακτικός συνεργάτης έτσι, εδώ τα τελευταία χρόνια και έχουμε κάνει έτσι όμορφα πράγματα. Σενάριο, σκηνοθεσία, ποιος άλλος. ναι. Παίζουν Σάκης Τριανταφύλου, Δημήτρης Καρατζάς. Και συμμετέχουν Μάγδα Κική, Ραφαέλα Μαργαρίτα Κονταξή, Ιώτα Κουρού, Ευαγγελία Κουρού, Αναστασία Κτενίδου, Βασιλική Μαργαρίτη, Άννα Μάρκου, Βασιλική Μπαλοδήμου, Μάνος Νατσιόπουλος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ελπίδα Σαβίδου, Νίκος Χιάτρας, Ελένη Σιώμου, Ελένη Χαλβατζή, Εύα Χαλβατζή, Γιώργος Χαλβατζής, η σκυλίτσα μου η Μίτσι που πραγματοποιεί αληθινό ρεσιτάλ ερμηνείας. Εδώ θα σου πω ότι όποιος φίλος έτσι που έπαιρνα γνώμες και έδειχνα την ταινία, ξεχώριζε τη σκηνή με τη σκυλίτσα. Δηλαδή σας κλέβει την παράσταση, εγώ αυτό θυμάμαι. Θα περιμένουμε να τη δούμε μεγάλα. Το Σάκη του Τριανταφύλλου πάντως τον χρησιμοποιεί στις ταινίες σου. Δεν ξέρω, κάτι έχει το φυσικό του, έτσι, είναι μορφή. Ταιριάζει σε κάποια συγκεκριμένα, ειδικά είναι αριστούργημα. Σε κάποια συγκεκριμένα είναι φάτσα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη για κάτι, έτσι, αυτό που το θέλω και να έχω κάθε φορά έρχεται ο άνθρωπο. Παραγωγή Creating Memories, φωτόγραφη και Λάζαρος Μανουσαρίδης. Να πω και τους χορηγούς. Φυσικά, φυσικά. Ed Kozanis βέβαια εσείς, Top Channel Kozanis, Honor Films, Κομμωτήριο Alex, Κινηματοθέατρο Olympion, Κατάστημα Ενδυμάτων Συν Πάρης Κουκουλόπουλος και Street Food. Είναι σημαντικό να αναφέρονται όλοι αυτοί, όλοι, γιατί βοηθάνε όλοι στην... Όλοι. Όσο πολύ κι αν είναι, έτσι, δεν κουράζομαι να τους λέω. Τώρα, εγώ θέλω να πούμε για εκείνο εκεί το χαριτωμένο. Όπως ανέφερα, όπως ανέφερα και πιο πριν, στην επιμέλεια ήχου με βοήθησε εσύ και ο Χρήστος ο Μαργαρίτης. Ήρθα λοιπόν ένα απόγευμα σε εσάς εκεί στην ΕΡΤ για να ντουμπλάρουμε κάποιους διαλόγους που είχε η ταινία, για να τους χρησιμοποιήσουμε, γιατί κάπου δεν, η πρωτότυπη διάλογη ήταν λίγο κάπως περίεργη. Και βάζεις εσύ και γράφουμε το μικρόφωνο εγώ από μέσα. Ήταν μια σκηνή θρήνου, ξέρω εγώ, και δώσ' του φωνές εγώ και δώσ' του κλάμα κλπ. Το πρόγραμμα βέβαια η ροή έπαιζε στην ΕΡΤ Κοζάνη. Είχαμε ξεχάσει να αλλάξουμε την σύνδεση, με αποτέλεσμα να ακούγεσαι και να μας πάρουν τηλέφωνο κάποιος κύριος κάνει... στον αέρα. Ναι, κάποιος κύριος κάνει πρόβα στον αέρα. Ήταν πραγματικά, αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω. Εκείνο, Νίκο, που μου κάνει εντύπωση είναι ότι, τώρα που τον αφαίρεις, είναι ότι μοιάζει σαν χτες, αλλά έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε. Έτσι. Έλα μου, ναι. Τα πριν προ-πανδημία, σε περνάνε, αυτό περνάει ο καιρός. Περνάνε και δυστυχώς δεν είναι τα ίδια. Ακριβώς. Είναι τέτοιες τόσο μεγάλες οι αλλαγές και τόσο πυκνός ο χρόνος από γεγονότα και εξελίξεις, που δεν είναι τίποτα όπως ήταν χθες. Τώρα για τους φίλους εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, φυσικά όπως είπαμε και πριν, λόγω αδυναμίας πλέον να προγραμματίσει κάποιος, όχι μακροπρόθεσμα, ούτε καν μεσοπρόθεσμα, δεν μπορούμε να πούμε πότε περίπου η ταινία υπάρχει περίπτωση να παικτεί εδώ στην περιοχή μας. Κοίταξε να δεις, αν μας δοθεί η ευκαιρία, φυσικά. Δεν το γνωρίζω όμως ακόμα για να... Εγώ το προσπαθώ πάντα. Όπως και στις προηγούμενες ταινίες. Όλες οι ταινίες έχουν προβληθεί, εκτός από τις 2 τελευταίες, στην περιοχή της Κοζάνης, με αφορμή κάποια προβολή στο Ολύμπιον ή κάποια άλλη προβολή σε κάποιο άλλο χώρο. Τις δίνω γενικά τις ταινίες, δεν τις τσιγκουνεύομαι.
Στο ίντερνετ δεν τις βγάζω. Δεν θέλω δηλαδή να είναι προς τέτοιου είδους κατανάλωση, γιατί η ταινία αναδεικνύεται σε μια ζωντανή προβολή, με κανονικό ήχο, με κανονική τεράστια εικόνα, γιατί κάναμε κάποια δουλειά εμείς πάνω σε αυτό. Αν ήταν, θα κάναμε τα home movies, ας πούμε, και θα τα τσοντάραμε έτσι στο YouTube και θα. Εντάξει, εμείς βέβαια εδώ είμαστε. Μόλις εσύ θα έχεις κάποια. Θα ξέρεις πότε περίπου θα παρουσιαστούν και εφόσον τα πράγματα έχουν μια σχετική ομαλότητα στη συνέχεια. Γιατί είπαμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δυστυχώς τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. Μόνο να περιμένουμε έτσι. Και όποτε βρούμε την κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί και τα γυρίσματα εμείς εδώ που κάναμε, έτσι τα κάναμε. Δηλαδή, περίμενα πότε θα βρεθεί κατάλληλη ευκαιρία για να οργανώσω να κάνω κάτι. Μας ανοίγανε, εντάξει, με τις αποστάσεις, έστω με τις αποστάσεις, κάναμε το γύρισμά μας, τελείωνε αυτό. Θέλει πολύ υπομονή αυτό το πράγμα. Νίκο, πριν ολοκληρώσουμε, να μας πεις και κάτι έτσι για κάτι μελλοντικό ή είναι πολύ νωρίς? Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχεις στο μυαλό σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας, πάντα έχουμε, και κάτι τρέχει. Αλλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμο. Ναι. Το μόνο που μπορώ να σου πω έτσι από πρώτη, έτσι σαν μια πρώτη, επειδή πλέον πολλοί φίλοι μου λένε καλά είσαι μάντης, δηλαδή εδώ με το τέρας, με το μια νύχτα στην κόλαση, μας έδειχνες ότι κλείνονται όλοι στα σπίτια επειδή έξω κυκλοφορούσε το τέρας ναι. το 19 και να το 20 ήρθε η πανδημία. Τώρα ας πούμε κάποιος μου το είπε και αυτό προχθές εδώ, μας παρουσιάζει το τέλος του κόσμου και λοιπά, να κοίταξε τι έχουμε ας πούμε. Και κάπου ξέρεις, λέω, κάπου λίγο να αλλάξουμε κι εμείς, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω και ίδια πράγματα μεταξύ τους. Αυτό το επόμενο που θέλουμε να ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε σιγά σιγά, θα είναι κωμωδία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι θα το χρειαζόμαστε κιόλας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ναι, βέβαια, η κωμωδία πολλές φορές, να σου πω, προβληματίζει περισσότερο από ότι ένα δράμα. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Ναι, το έχω διαπιστώσει. Και είναι πιο δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη. Πάντως το τρέιλερ της ταινίας είναι εντυπωσιακό και αυτά τα πλάνα τα από ψηλά έτσι που παίρνουν μου άρεσαν πάρα. Κωνσταντίνου του Μανουσαρίδη, ναι. Ναι. Επιμελήθηκε. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι υπάρχει ένα τρέιλερ του No Oxygen στο YouTube. Έτσι μπορούν να πάρουν μια μικρή γεύση από την ταινία. Νίκο, και θέλω... σκέψου το τρέιλερ αυτό το βγάλαμε στις αρχές του 2020 πιστεύοντας ότι θα την έχουμε ολοκληρώσει σε 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, δηλαδή ότι θα την κυκλοφορούσαμε στο 20. Το είχαμε αναγγείλει κιόλας τότε. Πού να ξέραμε. Γι' αυτό είναι καμιά φορά να μιλές. Προφανώς η ταινία, η κωμωδία που λες θα βγει κάποια στιγμή, αλλά φυσικά λόγω πανδημίας, αν δεν υπήρχε πανδημία, ίσως και να έχεις έτοιμη και την επόμενη ταινία. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Βέβαια, δεν μπορώ να πω τίποτα. Εντάξει, εμείς πάντως είμαστε stand-by. Έτσι συνεχίζουμε, προσπαθούμε. Νίκο, και γιατί όχι, το καταφέρνουμε στο τέλος. Έστω με κάποια καθυστέρηση. Αυτές οι δουλειές τα έχουν αυτά. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω για όλα. Για τη βοήθειά σας, εκεί την ΕΡΤ Κοζάνης που πολλές φορές μας έχει βοηθήσει, που πάντα είναι δίπλα μας. Η ΕΡΤ Κοζάνης είναι κοντά στον πολιτισμό και πάντα θα είναι κοντά σε προτάσεις δημιουργικών ανθρώπων, είτε από το χώρο της μουσικής, είτε από το σινεμά, είτε στο θέατρο, είτε σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και αυτό έτσι... και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και εσένα, που είναι η δεύτερη φορά έτσι, που συμμετέχεις σε ταινία δική μας. Είσαι καλά, Νίκο. Και είναι πολύτιμη η συμβολή σου. Πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία την Παρασκευή στην Κόρυφο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και θα σας πούμε νεότερα μόλις φυσικά γυρίσουμε. Θα τα ξαναπούμε και φυσικά περιμένουμε κάποια στιγμή να φύγει αυτή η κατάρα από πάνω που υπάρχει εδώ. Μακάρι, το μακάρι, μακάρι. Και να μπορέσουμε να ξαναπολαύσουμε ωραία πράγματα, παρουσιάσεις βιβλίων, δίσκων, ταινιών, όλα αυτά. Που μας έχουν λείψει. Ακριβώς, μας έχουν λείψει. Νίκο, καλό απόγευμα σου ευχόμαστε. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σίγουρα, σίγουρα. Τα χαιρετίσματά μας και καλή επιστροφή από την Κόρινθο. Ευχαριστώ. Να είσαι ευχαριστώ. Καλά.